Λοιπόν, είναι χαρά μας και τιμή μας. Καιρό θέλαμε να τον προσκαλέσουμε, αλλά έχει ένα πρόγραμμα, παιδιά, ναι, που είναι φορτωμένο. Είναι busy, είναι busy. Άδωνης Γεωργιάδης, Β' Αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς και εγώ ήθελα πολύ καιρό να έρθω. Να ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία. Να σκίζετε όπως σκίζεται, η αλήθεια είναι. Πώς μπορεί τώρα, μπορείς να μου πεις τώρα, Από λίγους άντρες που μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Γιατί μιλάει, ακριβώς μιλάει, γράφει αλήθεια, το κινητό κλπ. Αυτό είναι αλήθεια ότι κάνω πολλά ταυτόχρονα, όχι από τους λίγους, είναι και άλλοι, αλλά μπορώ. Τώρα τι κάνεις, στέλνεις μήνυμα για να. Τώρα μόλις. Τουιτάρω ότι είμαστε στον αέρα. Μάλιστα. Δεν το είχα τουιτάρει. Είσαι πολύ, τώρα, να σου πω, έχεις πολύ στενή σχέση με τα social media. Βέβαια, είσαι πολιτικός νέας κοπής. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Αλήθεια τι έγινε. Εγώ δεν είχα ιδέα από τα social media. Μηδέν. Δηλαδή, ελάχιστα. Όταν διαγράφει από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και μπήκα στη Νέα Δημοκρατία, μιλάμε τώρα το Φεβρουάριο του 2012, PSI, αντιμνημόνιο, έχω παραιτηθεί από υπουργό και από βουλευτή κτλ. Έχω μπει τώρα στον άνθρωπο πώς θα εκλεγώ με σταυρό με τη Νέα Δημοκρατία, που ήταν το καινούργιο μεγάλο κόμμα, που του είχα καταβρει στο παρελθόν, που είχα προβλήματα. Λοιπόν, και από το γραφείο μου λέει: Δεν ανοίγουμε. Και τα λες και χύμα και τσουβάλα. Ναι, τα λέω, είναι ο χαρακτήρα μου. Λοιπόν, μου λέει: Ένα δεν ανοίγεται υπουργέ και Twitter. Λέω: Τι είναι, κέσκεσε. Μου εξηγούν τι είναι το Twitter, ανοίγω το λογαριασμό. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα τώρα. Χιλιάδε followers με το καλημέρα. Τώρα, χιλιάδε όχι με το καλημέρα, σιγά σιγά, μάζα γρήγορα, δεν πάω να πω. Όταν έκανα αυτό το λογαριασμό, θυμάμαι είχε ο Καμένος 30.000, ας πούμε. Τη μέρα εκείνη που το έκανα. Ο Καμένος ήταν πολύ δυνατός social media τότε. Λοιπόν, όταν άρχισα να παίζω με το Twitter, μετά από 3-4 μέρες λέω στον εαυτό μου, αυτό που το σκέφτηκε πρέπει να μην ήξερε. Τόσο μ' άρεσε. Ήμουνα, πώς πω, εγκληματίστηκα και πολύ γρήγορα. Το Twitter έχει και πολύ ωραίες ατάκες, έχει απόψεις. Δηλαδή, συγγνώμη, έχετε μπει στον πειρασμό να δείτε αν έχετε πιο πολλούς followers από άλλον πολιτικό. Καλά, εννοείται αυτό. Εννοείται, είναι αλλά, πλην του Τσίπρα δεν υπάρχει άλλος να μην περνάει. Έτσι, αφού έγινε πρωθυπουργός, πριν τον πέρναγα, δεν συζητείτε. Συγγνώμη, πόσο. Αλήθεια. Πες μου τώρα. Έχω 205.000. Και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας τώρα έχει φτάσει ως πρωθυπουργός, έχει ξεπεράσει 300.000. Συγγνώμη, ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος είναι γύρω στους 150.000 αναμετώματα. Μη δημιουργείς θέματα μέσα στο κόμμα. Ναι, αλλά είναι το διαφορά. Ο Κυριάκος είναι θεσμικός στο Twitter, στα social media. Με γράφει σοβαρά πράγματα. Εγώ κάνω και πλάκα. Πλακώνομαι. Δηλαδή, στα social media ξέρετε είναι ζωντανό πράγμα. Ναι, είναι. Και οι πολιτικοί είναι... διεθνώς τα χρησιμοποιούν δηλαδή, πολύ. Δηλαδή, μην το παίρνετε ως δείκτη μόνο δημοφιλίας και σοβαρότητας, γιατί αλήθεια στα social media κάνουν και πλάκα. Εγώ δηλαδή έχει τύχει να τσακώθω, έχει τύχει να βρίσω, να με βρίσουν. Τα έχω κάνει όλα. Ναι, ναι, τα έχω κάνει όλα. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο πρέπει να πω σε όσους είναι νέοι πολιτικοί και θέλουν να ασχοληθούν. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ειδικά το Twitter. Ειδικά το Twitter. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Για τον εξής λόγο. Δηλαδή μπορεί να παρασυρθείς και να γράψεις κάτι, να το τουιτάρεις και μετά να το μετανιώσεις πάρα πολύ, αλλά δεν διαγράφεται ποτέ. Με τον Καμένο δεν είχε γίνει με τη γραβάτα και με λοιπά και διάφορα. Αφού το έκανε ο γιος του, μας είπε. Ναι, καλά, εντάξει τώρα, οκ. Okay. Okay. Λοιπόν. Πάντως άνθρωπο που να έχει κάνει κάτι λάθος στο παιδί του και να μπαίνει μπροστά και να παίρνει ευθύνη αυτός για να σώσει το παιδί του, έχω δει. Άνθρωπο που έχει κάνει ίδιο κάτι και να τα φορτώνει στο παιδί του, μα δεν το ξέρω. Ναι. Δεν είναι Καμένος. Λοιπόν, συλλαλητήριο Θεσσαλονίκη. Φανταστικό, πολύ μ' άρεσε. Πόσους κόσμους, ρε παιδιά. Άλλοι λένε τα κρατικά κανάλια, τίποτα έτσι. Θα ακούσετε εμένα που είμαι σε αυτά. Έχω κάνει συγκέντρωση εκεί στο Λευκό Πυργό και ξέρω. Δεν με ακούστε. Και το λέω για να ξέρουν οι ακροατές, μην έχουν αμφιβολίες. Θα μπουν τώρα στο Google Map και θα μαρκάρουν από το Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, που ήταν η μία άκρη του συλλαλητηρίου, μέχρι την είσοδο του λιμένου στη Θεσσαλονίκη, που ήταν η άλλη άκρη του συλλαλητηρίου. Εγώ έχει τύχει αυτή την απόσταση να έχω τρέξει κιόλας, γιατί ήμασταν τον Οκτώβριο και έκαναμε τον ημιμαραθώνιο και το έχουμε τρέξει όλο αυτό. Λοιπόν, η απόσταση είναι με το Google Map 4,7 χιλιόμετρα. Αν υπολογίσεις το πλάτος που έχει ο δρόμος εκεί, τα 4,7 χιλιόμετρα βγάζει ένα αριθμό τετραγωνικών μέτρων. Αν υπολογίζεις 2 άτομα ένα τετραγωνικό μέτρο, που είναι και ok, γιατί ήταν πολύ πηχτό, αν θυμάστε, ήταν μεγάλος κόσμος, βγαίνει ακριβώς ο αριθμός 470.000. Εκεί έλεγα και εγώ, γύρω στις 500. Yes. Λοιπόν, τώρα. Ποιο ήταν το βαθύτερο, δεν ήταν μόνο, ήταν ευρύτερα τα εθνικά θέματα, νομίζω, στο μήνυμα. Ήταν πολλά πράγματα. Ασφαλώς το όνομα της Μακεδονίας και το αυτό που λέμε Σκοπιανό ήταν το ένασμα. Το φυτίλι. Όμως αυτή η συγκέντρωση, μην έχετε αμφιβολία, εξελίχθηκε σε μια σφόδρα αντικυβερνητική διαδήλωση. Εγώ το ξέρω ότι σχεδόν όλοι μου οι υποστηρικτές και οι φίλοι ήταν παρόντες στο συλλαλητήριο. Εγώ δεν πήγα για λόγους, ας πούμε, έτσι, πολιτικής. Μη φανεί ότι το καπελώνω, μη φανεί ότι θέλω να κάνω, ας πούμε, κινήσεις πέραν των ορίων που μου επιτρέπει το αξίωμά μου. Λοιπόν, αλλά η καρδιά μου ήταν εκεί, όπως το είχα πει την παρέμεινη εβδομάδα, σε όσες εκπομπές είχα βγει. Λοιπόν, όμως πέραν της καρδιάς, όλοι μου οι φίλοι ήταν εκεί. Αλλά έχω ρεπορτάζ πλήρες.
Λοιπόν, η εικόνα ήταν ότι μέχρι και έπειτα ακούγονταν τέτοια συνθήματα κατά του Τσίπρα και της κυβερνήσεως επί όλων των θεμάτων. Είναι χαρακτηρισμένος ο κόσμος, έτσι. Έχει φτάσει δηλαδή στο απροχώρητο. Ναι, νομίζω ότι βρήκε ο κόσμος το ένασμα για επιτέλους να ξεκουνηθεί. Πάντως, δηλαδή αυτό που λέγαμε τόσο καιρό γιατί δεν κατεβαίνει ο κόσμος στους δρόμους, αυτό εκφράστηκε χθες. Πάντως στα social media, εγώ είδα ανθρώπους οι οποίοι είναι με τον Κυριάκο, δηλαδή είναι Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι διαφωνούσαν μεταξύ τους αν αξίζει τον κόπο να γίνει αυτό το, άξιζε τον κόπο να γίνει αυτό το συλλαλητήριο ή όχι. Δεν ξέρω αν το. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Βεβαίως και υπάρχει. Και μετός του κομματών υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δεν λέω ότι όλοι λένε τα ίδια που λέω εγώ. Μήπως είναι πιο σημαντικό να έχουμε καλές σχέσεις τελικά με τους γείτονες από, από το όνομα. Α, συμπέριστο αυτό δηλαδή. Διάβασα πολύ. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Λένε πολλοί, έχει χάσει η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Συγγνώμη, τι έχει χάσει ακριβώς. Δεν έχουμε όλα αυτά τα χρόνια μήπως οικονομικές σχέσεις με τα Σκόπια και δεν το ξέρα. Ξέρω ότι η Ελλάδα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος επενδυτής στα Σκόπια. Βέβαια. Και πριν την κρίση. Και πριν την κρίση ήταν ο πρώτος. Η μεγαλύτερη τράπεζα στα Σκόπια είναι, είναι η θυγατική της Εθνικής. Νούμερο ένα τράπεζα που έχουν. Παλιά είχαμε και την κινητή τηλεφωνία. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη διείσδυση. Δεν μας εμπόδισε η εκκρεμότητα αυτή να έχουμε οικονομική διείσδυση στα Σκόπια. Άρα τι χάσαμε, λένε. Χάσαμε ότι 140 χώρες έχουν αναγνώριση Μακεδονία. Και σα απαντάω. Και λοιπόν. Εμείς είμαστε η Μακεδονία. Εμείς έχει σημασία. Θα πούμε, θα πούνε ο παλουπλανήτης. Φέρω ένα παράδειγμα, δύο μάλλον. Όταν έγινε η διάσπαση της Κίνας μεταξύ της, του Τσάνγκ Καϊσέκ και του Μάο Τσετούγκ, οι εθνικιστές που χάσανε από τον Μάο πήγανε στη χώρα που εμείς σήμερα λέμε Ταϊβάν. Αυτή η χώρα από το 1945 μέχρι το 1974 ήταν αναγνωρισμένη διεθνώς από όλες τις χώρες του πλανήτη ως η εθνικιστική Κίνα. Κίνα τους λέγανε. Και έλεγε η Κίνα του Μάο, η Κίνα είναι μόνο μία. Όταν άλλαξαν τα συμφέροντα της Αμερικής, ξαφνικά από εκεί που τους λέγανε όλους Κίνα, τους λέγανε Ταϊβάν. Τι θα πει αυτό. Εφόσον η Κίνα δεν είχε αναγνωρίσει την Ταϊβάν ως Κίνα, η Ταϊβάν δεν μπορούσε να γίνει Κίνα. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν εμείς δεν πούμε Μακεδονία, Μακεδονία δεν είναι. Ώστε και να τους πούν όλοι οι άλλοι. Αδιάφορο. Άρα, τι έγινε το συλλαλητήριο τότε, γιατί να γίνει. Δηλαδή, πήγανε, διότι ο κόμμος δεν ήθελε να τους πούμε εμείς Μακεδονία. Γιατί μάλιστα αισθάνθηκαν ότι η κυβέρνηση Τσίπρα θα είναι εξαιρετικά ενδοτική και ότι η διάθεση του Πρωθυπουργού, εμφορούμενοι από τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ που η μισή κοινοβουλευτική ομάδα του τσακαλώτου προεξάρχοντος Μακεδονία τους ανέβαζε, Μακεδονία τους κατέβαζε, ότι θα πάνε σε μια γραμμή πάρα πολύ ενδοτική. Και ο κόμμας κατέβηκε στους δρόμους και δεν ήθελε να επικρατήσει αυτή την ενδοτική γραμμή. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα αυτό παίρνει και εμάς λίγο η μπάλα, υποτίθεται μας θέλανε πιο σκληρούς. Εντάξει, εμείς πιστεύουμε ότι το Μητσοτάκη το πήγε πάρα πολύ ισορροπημένα. Γιατί ήταν ένα δύσκολο θέμα για τη Νέα Δημοκρατία αυτό μετά από 25 χρόνια. Το χειρίστηκε πολύ ισορροπημένα. Να ρωτήσω κάτι. Τι σε εκνευρίζει περισσότερο στη σημερινή κοινωνικο-πολιτικο-οικονομική κατάσταση? Τι σε φτάνει στα όρια σου? Εμένα με φτάνει στα όρια μου η υποκρισία και το ψέμα των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ. Αυτό δεν το αντέχω. Να φέρω ένα παράδειγμα. Μια και μιλάω στο Σκοπιάνο Μαμαλού. Την περασμένη εβδομάδα βγαίνει η Ιερά Σύνοδος και λέει δεν δεχόμαστε να υπάρχει όρος Μακεδονία στη συνδυνομασία. Με το που βγαίνει η απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, επί τρεις ημέρες όλο το διαδίκτυο είχε βουήξει με τις διαρροές του Υπουργείου Εξωτερικών και με δηλώσεις μετά την επόμενη μέρα στα κανάλια βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που λέγανε ντροπή, τι δουλειά έχει η Εκκλησία να κατέβει στην εξωτερική πολιτική, άλλο πράγμα Εκκλησία, άλλο πράγμα κυβέρνηση, την ευθύνη για το Σκοπιανό την έχει η κυβέρνηση και γίνεται αυτή η φασαρία. Στα social media παντού. Τη Δευτέρα ξαφνικά πήγαινε ο Τσίπρας και ενημερώνει τον Μακαριότο για το Σκοπιανό. Ή η Εκκλησία δεν έχει σχέση με την εξωτερική πολιτική, όπως μας λέγατε μέχρι πριν από 24 ώρα, ή η Εκκλησία πρέπει να έχει. Το και άρα καλώς πήγαινε. Δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και στα δύο. Ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που ακούσε τι κάνει. Ψηφίζει στη Βουλή τα μνημονιακά μέτρα και βάζει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ να διαδηλώνει απ' έξω κάτω τον νόμο που ψηφίζει ο Τσίπρας. Αυτό πραγματικά, αυτό με συγχωρείτε, αυτό σε βγάζει έξω τα ρούχα, α πούμε. Δηλαδή, λες εντάξει, μας περνάνε για. Αλλά πόσο. Δηλαδή, δεν έχει όριο αυτό. Έτσι δεν είναι. Αυτό που ήταν στα social media πλέον και στο Twitter και στο Facebook και παντού. Μπορεί ο πολίτης να μπει και να πει Άδωνη είσαι εκείνο, εκείνο, εκείνο και να πει τη γνώμη του ανοιχτά. Καλά, το έχουν πει ούκο λίγα. Μα γι' αυτό το λέω. Το έχω δει. Γι' αυτό το λέω. Και όχι μόνο σε εσάς, σε πολλούς. Είναι καλύτερο είναι, για τον πολιτικό, είναι χειρότερο. Τι είναι? Άκου. Όλα στη ζωή έχουν συν και πλην. Τα social media τι έχουν δώσει? Έχουν δώσει την ευκαιρία στον κάθε πολίτη να μπορεί να απευθύνεται προσωπικά και άμεσα στον πολιτικό του εκπρόσωπο. Εγώ αυτό ως θέση αρχής το θεωρώ πολύ καλό. Γιατί καταργούνται οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι ενδιάμεσοι. Και έχεις άμεση επαφή με τον κόσμο. Καταργούνται οι αυλές, καταργούνται τα φίλτρα και έχεις ένα πέρασμα στον λαό, ο οποίος μπορεί να έρθει να σου πει αυτό που κάνεις σωστό, αυτό που ψήφισες μ' αρέσει, αυτό που ψήφισες δεν μ' αρέσει, αυτό που πες μ' αρέσει, αυτό που πες δεν μ' αρέσει. Και να σου θες και ερωτήματα και να σου κάνει έλεγχο. Γιατί ο πολιτικός πρέπει να είναι σε διαρκή έλεγχο από τους πολίτες. Αυτά όλα μ' αρέσουν.
Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι λόγω της ανωνυμίας του διαδικτύου πρώτον, ξεφεύγουν τα πράγματα. Ο άλλος αισθάνεται ότι είναι ατιμόρυτος και μπορεί να λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Φτιάχνει ένα ψεύτικο λογαριασμό και βρίζει οικογένειες, παιδιά. Και τεταλμένος μπορεί να είναι επίσης. Φυσικά μπορεί ένα τρολ, που είναι κάτι πάρα πολύ σύνδεσμο στο διαδίκτυο. Και βεβαίως απαντούμε και μετά μπορεί να νομίζουν ότι είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό που είναι. Όλο αυτό είναι το αρνητικό. Τώρα, πώς τον 21ο αιώνα μπορεί να συνδυάσει το θετικό με το αρνητικό και να πας μπροστά? Αυτό είναι το στίχημα της δικής μας γενιάς των πολιτικών. Δεν σας λέω ότι είναι εύκολο. Πάντως να ξέρετε, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αυτή είναι η νέα. Αυτό είναι το νέο πολιτικό περιβάλλον. Και πλέον στην πολιτική, σίγουρα μετά η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και οι εφημερίδες, δηλαδή τα παραδοσιακά media, αλλά υπάρχουν και τα social media πια, τα οποία δεν μπορεί να. Και γενικότερα θα έλεγα. Δείτε χθες τι έγινε με το συλλαλητήριο, παιδιά. Που είναι πάλι για μια κομμάτια στην επικαιρότητα, έτσι. Δεν το πρόβαλαν τα κανάλια. Η ΕΡΤ δεν το πρόβαλε καθόλου. Όλου, ναι. Τα ιδιωτικά κανάλια πολύ λίγο, δηλαδή έως σκανδαλωδώς λίγο θα έλεγα εγώ, τουλάχιστον μέχρι χθες, γιατί σήμερα αλλάξανε στάση. Λοιπόν, άρα. Αν δεν είχαμε τα social media, δεν θα ξέραμε τι θα γίνει. Η εικόνα θα ήταν, εντάξει, μαζεύτηκαν λίγοι άνθρωποι εκεί πέρα, δεν βαριέσαι. Επειδή είμαστε στο διαδίκτυο που βγήκαν με live stream, τα πάρα πολύ κάτω, παίξαν πολύ δυνατά, το πρώτο θέμα το παίξαν δυνατά, κτλ. Τι έγινε, το μάθαμε όλοι. Μετά τα κανάλια ήρθαν καταϊδρωμένα. Μετά σύρθηκαν να το προβάλλουν. Άρα η δύναμη που είχαν κατά το παρελθόν να είναι το φίλτρο που θα μαθαίνανε οι πολίτες τι έχει συμβεί και τι δεν έχει συμβεί, σήμερα αυτό έχει σπάσει πια. Σήμερα ένα άνθρωπο με ένα κινητό τηλέφωνο μπορεί να στη Θεσσαλονίκη να ανέβασε live streaming στο Facebook το συλλαλητήριο και το δικό του Facebook να μάθει η Ελλάδα. Έτσι, είναι μια σπίθα ουσιαστικά που παίρνει φωτιά. Άρα από την άλλη, ξέρεις, δεν μπορεί να κοροϊδέψει εύκολα τον κόσμο, διότι δεν μπορεί να γίνει αποσιώπηση. Βέβαια το αρνητικό μπορεί να διαβάσει και άπειρες ανοησίες που δεν ελέγχονται. Για το καλό των παραδοσιακών media, ποιο είναι? Ότι όταν δημοσιεύουν κάτι έχουν ευθύνη, αλλά το έχουν ελέγξει. Ενώ στο διαδίκτυο μπορεί να γράψει ο καθένα που κατέβει και εγώ. Χθες, ας πούμε, ένα συνεργάτη εκεί του Παπαδημούλη, ένα Ραπίδη, που είχε αυτή την εταιρεία την Bridging Europe, ανεβάζει ένα tweet του Βορύδη και προσθέτει από κάτω μια φωτογραφία του συλλαλητήριου με κάτι χρυσαυγίτε. Και λέει: να ο Βορύδη που ανεβάζει φωτογραφία του χρυσαυγίτε. Και δεν είχε ανεβάσει ο Βορύδη τη φωτογραφία. Τον πήγα, βέβαια, είχα πάρει άλλε στα social media, του δώσα και εγώ και την κατέβαζε. Αλλά τη ζημιά την αρχή να την κάνει. Έχω μία απορία. Πώς έχει καταφέρει ακόμη και το Μπάγκαλο να λέει τα καλύτερα για σένα? Έκανε ο Μπάγκαλος, ο οποίος δεν αφήνει κολυμπηθρόξυλο όρθιο. Ο Θόδωρος Μπάγκαλος, όταν ήμουν υφυπουργός ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας με αρμοδιότητα την ναυτιλία και την αλία, δε τίτλο. Υπερυπουργείο. Μιλάμε για τιτλάρα. Ήταν τότε αντιπρόεδρος κυβερνήσεως και είχε αρμοδιότητα να παρακολουθεί τα έργα των υπουργών. Και είχε πολύ μεγάλη εικόνα το τι έκανα εγώ εκεί στο Υπουργείο. Και μέσα σε όλα μου είχε ενημερώσει για ένα πρόβλημα που είχαν εκεί στην Τζιά με τη γραμμή. Και μου λέει: αυτό το λέω σε κάθε υπουργό, αλλά δεν έχω βρει λύση. Του το έλεγα σε καμιά ώρα. Λοιπόν, και έκτοτε με παρακολουθεί πολύ στενά το τι έκανα και είχε ενθουσιαστεί πράγματι και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Και ο Σπάγκαλος, κοιτάξτε, είναι μια προσωπικότητα που κι αυτό ή τον λατρεύει, τον μισεί. Δεν έχει. Ναι, αμφιλεγόμενη. Εσύ... Δεν έχει ενδιάμεσα. Εσύ δεν είσαι αμφιλεγόμενη, αλλά έχει ανθρώπου, φανατικού μουτζαχεντίν δηλαδή, στρατευμένου και άλλα άτομα που σε αντιπαθούν. Έχω εξαιρετικά φανατικούς φίλους και εξαιρετικά φανατικούς εχθρούς. Έχω ανθρώπους που θα μπαίνανε μπροστά για μένα σε οτιδήποτε μου συνέβαινε και έχω ανθρώπους που θα με σπρώχναν τον μπαλκόνι με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Είναι πάντα σε ποιους θα πέσω. Ξέρεις αυτό γιατί συμβαίνει. Σου λένε εισπράττεις θετικά και αρνητικά στον δρόμο. Αρνητικά πια πάρα πολύ, θέλω να είμαι ειλικρινής. Γιατί στο πέραγμα του χρόνου, αυτοί που με αγαπάνε πολλαπλασιάζονται, ενώ αυτοί που με μισούν μειώνονται. Δεν το λέω τώρα, σου λέω πραγματικά τι μου συμβαίνει. Έχει να κάνει και με το γενικό πολιτικό κλίμα. Έχει να κάνει με το αντιμνημόνιο που εγώ, αν θέλετε, είχα πρωταγωνιστήσει τότε. Το μνημόνιο περίπου ξεφούσκωσε. Έχει και να το είχε σπάσει με το προηγούμενο κόμμα. Ναι, ναι. Εγώ είχα σπάσει, είχα έτσι διαγράφει το Λαϊκό Ορθόδοξο, επειδή ψήφισα το PSI. Λοιπόν, το οποίο όμως σήμερα PSI, όπως ξέρετε, το υπερασπίζονται όλοι. Έτσι, ο κ. Χουλιαράκης, ο αναπληρωτής υπουργός των οικονομικών του Τσίπρα, βγήκε στο Λονδίνο προχθές και τι είπε? Αν δεν είχαμε τα μνημόνια, θα είχαμε χρεοκοπήσει, θα ήμασταν στην δραχμή, θα είχαμε γίνει χειρότερα από ποτέ. Του πήρε τον κύριο Χουλιαράκη και 7-8 χρόνια να το καταλάβει. Εμείς το λέγαμε από την αρχή. Εντάξει, τι να κάνουμε, έχει ο Θεός. Πάμε παρακάτω. Αλλά να θυμόμαστε ότι έγινε. Λοιπόν, τώρα στο δρόμο περισσότερο έχω 9 στα 10 είναι θετικά. Πάντα υπάρχει και ένας. Λόγω και αντιπολίτευσης, φαντάζομαι. Ναι, γιατί ο κόσμος είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι αλήθεια. Μισαρεστημένος. Και αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ένας πολιτικός που έχει και μια πάρα πολύ ωραία οικογένεια. Και που είσαστε δεμένοι σαν οικογένεια, εμένα μου έχει κάνει, επειδή σας έχω ζήσει κάποιες στιγμές από κοντά,
Μαζί με την Ευγενία έχετε μια υπέροχη οικογένεια με πολλά παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σαν ένα φυσιολογικό σπίτι. Δεν είναι ένα σπίτι πολιτικού που υπάρχουν οι διασυνδέσεις, τα αυτά. Είσαστε φαμίλια κλασική ελληνική. Είμαστε πολύ μέση ελληνική οικογένεια και η ζωή μας είναι πάρα πολύ μετρημένη. Δεν έχουμε εμείς ούτε πολυτελή βίο, ούτε υπερβολές. Δεν μπορούμε και με τα οικονομικά μας, αλλά θα σου πω, είμαστε μετρημένοι. Ασχολείσαι με τα παιδιά σου, έτσι. Όσο προλαβαίνω. Όσο προλαβαίνω. Το καλό είναι ότι ειδικά φέτος η Ευγενία βοηθάει πολύ στην ελληνική αγωγή. Λοιπόν, έχει αναλάβει την ελληνική αγωγή, ναι. Να πούμε ότι είναι σχολή, να το πούμε. Είναι κέντρο ελευθέρων σπουδών, ναι. Έτσι να το λέγαμε. Όπου κάνατε μαθήματα ιστορίας και λαογραφίας και αρχαία ελληνικά. Κάνουμε αρχαία ελληνικά σε ενήλικες και σε παιδιά που θέλουν να μάθουν σωστά τη γλώσσα. Όχι για να δώσουν πανελληνίες, γιατί θέλουν να μάθουν σωστά να μιλάνε καλά τα ελληνικά, να μπορούν να διαβάζουν ένα αρχαίο κείμενο, να μπορούν να καταλαβαίνουν τις λέξεις και την ιστορία κτλ. Έχουμε και παιδικά τμήματα και προσχολικό τμήμα, μάλιστα. Εξαιρετική ιδέα το βρίσκω. Και προσχολικό τμήμα. Στο προσχολικό τμήμα πηγαίνει και ο γιος μου Αλκαίος, που είναι 3,5. Είναι ο μικρότερος μαθητής που έχουμε. 3,5 αυτό ίσα ίσα που έχει μάθει. Καλά, τώρα επειδή είναι, κανονικά δεν βάζουμε τόσο μικρά, τα βάζουμε λίγο πιο μεγάλα. Αλλά τώρα ήταν Αλκαίος εκεί, τι είναι η μαμά του εκεί. Λοιπόν, τα παιδάκια. Στο προσχολικό. Ναι. Στο προσχολικό μαθαίνουν τους άθλους του Ηρακλέους. Αμυθολογία, ας πούμε. Ναι. Παίζουν με τις πλαστελίνες και κάνουν, ξέρω, κάποια αγγεία αρχαιοελληνικά και μαθαίνουν πώς τα αγγεία, λένε κανένα ρητό. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα? Αυτό ξεκίνησε από μένα και κάποιους συνεργάτες μου πριν από αρκετά χρόνια, όταν σκεφτήκαμε ότι ο τρόπος που μαθαίνουμε τα αρχαία ελληνικά στο σχολείο είναι απαράδεκτος. Ότι φεύγουμε από το σχολείο και αντί να αγαπάμε τα αρχαία, τα μισούμε τα αρχαία. Και γενικά τη γλώσσα. Και όχι μόνο τα αρχαία, αλλά ναι, ας πούμε για τα, ναι, τα αρχαία. Λοιπόν, και όμως δεν μπορεί σε όλους τους αιώνες οι άνθρωποι να μαθαίνουν αρχαία ελληνικά για την ευχαρίστησή τους ανεξάρτητος καταγωγής. Και εμείς στην Ελλάδα, που για μας είναι πολύ πιο εύκολο να τα μάθουμε, γιατί η γλώσσα είναι περίπου ίδια, να τα θεωρούμε, ας πούμε, απέσια. Και έτσι αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνικές των ζωντανών γλωσσών στην εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών. Κάτι το ασυζητήτο λένε και περισσότερο για το σχολείο. Και έτσι φτιάχτηκε η ελληνική αγωγή, φτιάξαμε δικά μας βιβλία, δικό μας σύστημα διδασκαλίας και προχωράμε. Έχουμε τώρα 25 χρόνια σχεδόν που λειτουργεί η ελληνική αγωγή. Αλλά φέτος έχει κάνει μια νέα αρχή, έχουμε πάει σε καινούργια γραφεία. Είμαστε στην Κηφισίας 125, Σαμπελόκηπους, στο Μέγαρο Κόσμος. Να πούμε και τηλέφωνα και... 5210-5221-314 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Εξαιρετικό δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας, στους συντρόφους σας και στα παιδιά. Τώρα σας. Εκεί κάνω εγώ και ιστορία. Κάνω κάθε Τετάρτη ιστορία 8 με 10, στο οποίο μπορεί να εγγραφείς όχι μόνο για να έρχεσαι εκεί, αλλά εγγράφεσαι και διαδικτυακά. Γιατί έχουμε κάνει μια καταπληκτική συνεργασία με το BCA, το κολέγιο. Μας έχει ανεβάσει τη δική του πλατφόρμα που έχει high definition εικόνα και εικόνα και ήχο. Δηλαδή βλέπεις το μάθημα σαν να είσαι συντάξει πραγματικά. Δηλαδή, online online διδασκαλία. Δηλαδή. Online και on demand. Mm-hmm. Δηλαδή γράφεσαι, έχεις κωδικό και αν θέλεις το βλέπεις την ώρα που το κάνω. Και μπορείς να γράφεις και ερωτήσεις και να σου απαντάμε, ας πούμε, γιατί τις βλέπω τις ερωτήσεις. Mm-hmm. Ή αν δεν θέλεις, δεν μπορείς εκείνη την ώρα, το βλέπεις όποτε θέλεις και όσες φορές θέλεις, εφόσον έχεις εγγραφή και κωδικό. Ή άμα θέλεις, έχεις και συντάξει. Με μία εγγραφή τα έχεις όλα. Και τον αρχίσεις συντάξει και να το βλέπεις από το διαδίκτυο και να το βλέπεις φορές θέλεις κτλ. Τώρα, επειδή έχω μπει την περασμένη εβδομάδα τελείωσα την. Δεν τελείωσα ακριβώς, είμαι στη μέση της ιστορίας του Φιλίππου, είμαστε στη Μακεδονία τώρα. Τώρα έγινε και το συλλαλητήριο. Τώρα είσαι στην καρδιά του μαθήματος. Ναι, ναι, την Τετάρτη έχω τον Αλέξανδρο κανονικά. Ξεκινάμε τον Αλέξανδρο Τωρίδη, τον Παμέγιστο λέγω, ο Μέγας. Λοιπόν, θα κάνω στην αρχή ένα 30-40 λεπτό την ιστορία του λεγόμενου Μακεδονικού ζητήματος. Πώς προέκυψε το ζήτημα. Γιατί δεν είναι ότι όλοι καταλαβαίνουν τι πράγμα είναι ακριβώς. Ναι. Κάνω λοιπόν πρώτα με ένα 30-40 λεπτά τι είναι αυτό το πώς προέκυψε. Ναι, γιατί τα Σκόπια θέλουν να ονομάζονται Μακεδονία. Πώς τους ήρθε το πράγμα, πότε ξεκίνησε να λένε Μακεδονία. Ποια είναι τα πολιτικά συμφέροντα που οδήγησαν στη γένεση αυτού του ζητήματος. Τι έκανε η Ελλάδα τα πρώτα χρόνια, πώς θα αντιμετώπισε στη συνέχεια. Θα κάνω αυτό έτσι για να έχει ο κόσμος που με παρακολουθεί και οι δικοί μου μαθητές μια πολύ μεγάλη πληροφόρηση. Και βέβαια μετά θα πούμε στην ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου, γιατί είμαστε λίγο πρώτης μάχης της Χερονίας τώρα. Και είναι... Υπάρχει ανταπόκριση. Μαθαίνετε αρχαία ελληνικά, μαθαίνετε ιστορία. Έχουμε πολλά μαθήματα. Έχουμε αρχαία ελληνικά, σου πάει για παιδιά από προσχολική ηλικία και δημοτικό μέχρι ενήλικες 80 χρονών. Έχουμε, δηλαδή είχαμε μαθητή κάποτε που ήταν στην ταξιαρχία του Ρήμινη, ας πούμε, για τέτοιο. Δηλαδή είχα, τότε ο μικρότερος μαθητής στην αγωγή ήταν 5 ετών και ο μεγαλύτερος ήταν 85. Λοιπόν, έχουμε μαθήματα λαογραφίας. Αυτό είναι εξαιρετικό, πολύ ωραίο, έτσι, ναι. Τα έθιμα από πού. Είναι όλο, είναι όλοι, πόθεν κατάγονται τα έθιμα και οι καθημερινές μας, ας πούμε, συμπεριφόρες. Mm-hmm. Από την αρχαιότητα, από το Βυζάντιο. Όλο αυτό κάνει μια επιστροφή σε αξίες που έχουν να κάνουμε τον τόπο μας. Ναι, εμείς θέλουμε να προβάλλουμε την παράδοση. Κάνουμε ειδικό μάθημα φιλοσοφίας. Το κάνουμε τη φόρμα Λεωνίδας. Πολύ ωραίο μάθημα φιλοσοφίας.
Σε όλα αυτά τα μαθήματα εγγράφεσαι είτε φυσικά είτε διαδικτυακά. Έτσι, μπορεί να δεν αναγκαστικό να έρχεσαι, αλλά και να έχει κάνει την εγγραφή σου. Επαναλαμβάνω, 2-10-52-21-3-14 τηλεφωνικό αριθμό και φυσικά στο διαδίκτυο ελληνικήαγωγή.gr. Από του νέου, εγώ θέλω να ρωτήσω, υπάρχει ανταπόκριση? Έχουμε πάρα πολλού νέου, ναι. Ευτυχώ. Δηλαδή, θα έξανα κάνει ένα ρεπορτάζ, είναι πια πάνω το 50% είναι νέοι. Και όταν λέω νέοι, εννοώ 40% και κάτω. Δηλαδή αυτό είναι εντυπωσιακό. Καλά, έχουμε και πάρα πολλά παιδάκια. Τα παιδικά μαθήματα είναι όλα γεμάτα. Αλλά θέλω να σου πω ότι πολλοί νέοι άνθρωποι δείχνουν ενδιαφέρον και μου έχει κάνει πολύ ωραία εντύπωση για τα αρχαία ελληνικά. Δηλαδή, άνθρωποι στο σχολείο δεν μάθανε αρχαία ελληνικά καθόλου. Όχι. Λοιπόν, εγώ θα πω αυτό που ξέρω, ότι η Ευγενία Μανολίδου έχει οργανώσει πολύ ωραία τα πράγματα εκεί. Και δεν υπάρχει αμφιβολία. Η όλη μετακόμιση που κάναμε φέτος οργανώθηκε από την Ευγενία. Η αισθητική του χώρου έχει αυτή την Ευγενία. Αν θέλετε να δείτε, δεν το λέω το επειδή είναι η ελληνική αγωγή δική μου. Είναι αριστούργημα, είναι πάρα πολύ ωραία ελληνική αγωγή και μπορεί να περνάμε ωραία πια, έχουμε γίνει ωραία παρέα εκεί, δηλαδή είναι το κλίμα πολύ ωραίο. Πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει η σύζυγος στην πορεία ενός πολιτικού? Σε όλους τους ανθρώπους παίζει. Το σπίτι σου και η ηρεμία σου και η υποστήριξη που έχεις νομίζω παίζει ρόλο για να πας μπροστά, δεν γίνεται αλλιώς. Και είναι και η... Μια... Αλλά αξίζει να κάνετε ένα ρεπορτάζ στη σχολή, να έρθετε εκεί να δείτε τι κάνουμε. Είναι, έχει ενδιαφέρον, είναι ωραίο πράγμα. Ξέρεις, και σε μια εποχή που όλα έχουν ξεφτύσει, εκεί έχεις και ένα περιθώριο να μάθεις και μερικά πράγματα διαφορετικά. Όχι με φανατισμό, αλλά να καταλάβεις τι γίνεται, βρε παιδάκι. Αυτό ένα πράγμα, ας πούμε, λέμε λαογραφία. Του έκανα προχθές, πράγμα την ιστορία προχθές λέγοντας, πριν με και σε εβδομάδες, είμαστε στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Και ένα από τα. Βλέπαμε την περίοδο της αποστασίας της Σάμου από την Αθηναϊκή Συμμαχία. Και του διαβάζω ένα μικρό κομματάκι από τον Πλούταρχο, όπου λέει ο Πλούταρχος μέσα ότι για να αντιμετωπίσει ο Περικλής, λέει, την πτώση ηθικού των στρατιωτών του, γιατί καθόντουσαν πολλές μέρες και δεν κάναν τίποτα. Προσέξτε, να μιλάμε για το έτος 448-346 π.Χ. Λέει, χώρισε το στράτημα σε 8 λόχους και στην αρχή κάθε εβδομάδα ερχόταν η λοχαγίστη ο πλοίο του και τραβάγανε, λέει, από ένα κλήρο. Και υπήρχαν 7 κλήροι μαύροι και ένας κλήρος λευκός. Όποιος τράβαγε το λευκό κλήρο για μια εβδομάδα λόγος δεν ήταν άδεια. Και σχολιάζει ο Πλούταρχος. Ο Πλούταρχος είναι 5 αιώνες μετά περίπου. Αλλά 2.000 χρόνια πριν από εμάς. Φαίνεται από αυτή την πράξη του Περικλέως προήλθε η φαρημία που λέμε μέχρι τις μέρες μας να δούμε και μια άσπρη μέρα. Πρόσεχε τώρα. Απίστευτο, έτσι. Σχολιάζει ο Πλούταρχος πριν από 2.000 χρόνια ότι 500 χρόνια πριν από αυτόν. Μια πράξη του Περικλέους γέννησε στους Έλληνες εποχής του, λέει, πριν από 2.000 χρόνια, να λένε να δούμε και μια άσπρη μέρα. Καταπληκτικό. Και αν πας τώρα σε έναν Άγγλο και του πεις, και είναι Αύγουστος, will you have a white day, θα σε κοιτάει τρελάθηκες. Εμείς το καταλάβουμε όμως τι εννοούμε. Δεν θα ξέρουμε ότι αυτό έγινε από την αποστασία της Σάμου από τον Περικλή και από την. Καλά, ξέρω, και τον Δεκάμελο Ιθκιού του στέλνανε όλους βέβαια. Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω. Wait the Camel. Wait the Camel, να την θυμάστε αυτό, γιατί εκεί μπερδεύτηκε λίγο, ξέρεις, το Camel το έκανε. Πώς το είχε κάνει να δεις. Το Γαϊδούρι το έκανε Καμίλα. Ναι, το Γαϊδούρι το έκανε Καμίλα. Να σε ρωτήσουμε κάτι, τηλεόραση βλέπεις σήμερα? Κοίταξε να δεις, πλην των ειδήσεων, άντα εδώ κανένα CSI, που μου αρέσει, ή κανένα Criminal Minds, μέχρι εκεί. Δηλαδή αυτή την τάση της εποχής με τα παιχνίδια, επιβίωση. Όχι, δεν τα έχω δει καθόλου. Δεν θα τα απαξιώσω, δεν τα έχω δει. Τα παιδιά σου τα αφήνεις να δουν? Είναι αργά αυτά. Ο Περσέας σε 9 ώρα κοιμάται. Έχει σχολή την άλλη μέρα, δεν προλαβαίνει να δει τα πράγματα. Δεν θα το απαγόρευα, αλλά δεν κοιμάται, δεν είναι η ώρα του. Εγώ δεν βλέπω τέτοια από. Πρώτα όλα αυτά και να τα παρακολουθείς να έχεις χρόνο, να τα βλέπεις κάθε μέρα, να μπεις στη ψυχολογία, να ταυτιστείς με τον έναν αγωνιστή ή, ναι, με τον άλλον. Εγώ δεν προλαβαίνω, έχω λίγο χρόνο. Εντάξει, άμα μπορώ να πείσει η ΣΑΙ θα δω. Πολιτικά γεγονότα που έχουν και ένα gossip, ας πούμε, μια gossip πλευρά, ας πούμε, το Μακρόν και τη, και τη σύζυγό του που... Αυτό, τον Τραμπ και λοιπά. Τον Τραμπ πώς φάνηκαν όλα αυτά? Έχει μεγάλη πλάκα τον Τραμπ. Για πες λίγο. Παρακολουθείς τα social media? Τον Τραμπ. Ναι. Τον Τραμπ τον παρακολουθώ εδώ και πριν γίνει πρόεδρος Αμερικής, εννοείται. Ο Τραμπ στο Twitter είναι τέρας. Δηλαδή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος μάγος στο Twitter από τον Τραμπ. Από το Twitter βγήκε πρόεδρος. Εγώ δεν έχω καμία εμβολία. Όμως έχει 15 εκατομμύρια φορές. Είναι δικό του όμως ή το χειρίζονται? Ο ίδιος. Ο ίδιος. Αυτός είναι. Ο ίδιος το γράφει, γι' αυτό και του ξεφεύγουν και απίστευτες πατάτες. Νομίζω θέλει να το καταργήσουν όταν έγινε πρόεδρος, αλλά δεν δέχτηκε. Με τον Τσίπρα θα μπορούσες, είσαστε περίπου ίδια γενιά, θα μπορούσες να κάνεις παρέα εκτός πολιτικού σκηνικού? Κοιτάξτε, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν θα μπορούσα. Ο λόγος δεν είναι η διαφορά η πολιτική. Εγώ έχω πολλούς φίλους που είναι και αριστεροί και βγαίνουν μέσα και κάνουν μια πλάκα και τους πειράζουν, με πειράζουν μια χαρά. Αλλήμωνα, μην τα λάθουμε.
Με ενοχλεί που είναι πάρα πολύ υποκριτή. Δεν μπορώ να το έχω εμπιστοσύνη. Ο Τσίπρας, όποιον και να συναντήσει, του λέει αυτό που θέλει να ακούσει. Και από πίσω του κάνει τα ακριβώς ανάποδα. Εγώ αυτό δεν το μπορώ. Τον θεωρώ δηλαδή πάρα πολύ ψεύτικο. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον Τσίπρα. Ήταν ατυχής η επιλογή ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κρίσιμο κομβικό κομμάτι για την Ελλάδα? Καλά, αυτό το ξέρουν πια όλοι, δεν συζητείτε. Αφού τα εύσημα που παίρνει τώρα από τους ξένους είναι γιατί έκανε τη στροφή. Αλλά τη στροφή την έκανε 6 μήνες μετά και μας κόστησε όλη αυτή τη ζημιά που προσπαθούμε να διορθώσουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Κοιτάξτε, αν πίστευες ότι ο Τσίπρας θα έρθει και θα καταργήσει τους μνημονιακούς νόμους, okay, τον πίστευες, τον ψήφισες. Καταργήθηκε ένα μνημονιακό νόμο και δεν το ήξερα. Ένα λεπτό όμως. Υπάρχει πολλοί κόσμος που λέει και στη Νέα Δημοκρατία και στο δικό σου κόμμα που λέει ότι εσείς μας φτάσατε στο σημείο να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, εντάξει. Είδαμε και τους προηγούμενους. Αυτά είναι στάνταρ. Αυτές είναι για μένα φοβερές δικαιολογίες ανθρώπων που δεν θέλουν να παραδεχθούν κανένα πολύ απλά ένα λάθος. Παρασύρθηκαν από ένα συναισθηματισμό που κυριάρχησε στην Ελλάδα και την εποχή. Δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί η Νέα Δημοκρατία πρώτα απ' όλα μεταπολιτευτικά, αν πει ότι χειροκόπησε η Ελλάδα σε 6 Μαΐου του 10, μέχρι να πήγαμε στο πρώτο μνημόνιο. Αν πάει του χρόνου που κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία κυβέρνησε πάρα πολύ λιγότερο. Άρα και αναλογικά, αν το πάει, έχει πολύ μικρότερη και αναλογικά μικρότερη ευθύνη. Δεύτερον, τα πρωταγωνιστικά πρόγραμμα του Πασόκ, που σίγουρα έχει ευθύνη για το ότι φτάσαμε το 10, έχουν μεταναστεύσει όλα στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι ψηφοφόροι του Πασόκ κατά κοπάδια έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Προχθές το σκάτει ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θυμάμαι από τα Τρίκαλα, δεν μπορώ να κάνω λάθος, και ήταν με τον κύριο εκεί, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου, ένα νεαρό παιδί που έχουν μείνει, τον κύριο Στίδη, πάρα πολύ καλός, δεν ξέρω αν τον βγάζετε εδώ, ταλέντο τον θεωρώ. Λοιπόν, και εκεί έλεγε εκεί ο βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, το Πασόκου, κατά στην Ελλάδα, δεν έκανε εκείνη και έναν τ' άλλα. Εγώ, αν ήμουν εκεί, θα το ξανά το πω, και να το ξέρει, λέμε καλά, εσύ πας στο Πασόκου, δεν είσαι μαζί μας, δεν ήσουν. Και έστω να μα έρθει, λέει, ήμουν αλλιώ στο Πασόκου, λέμε, τα κατάλαβα, λέει, συγγνώμη, είσαι 30 χρόνια ψηφοφόρο του Πασόκου, είσαι 30 χρόνια οργανωμένο του Πασόκου. Ξανακά με ένα λάθο φανέλα που πάει ΣΥΡΙΖΑ και ένα Πασόκ κάθεται στην Ελλάδα. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Δηλαδή, αυτό μου θυμίζει τον Καμένο. Η μεταπολίτευση κατάσταση στην Ελλάδα. Και ήταν βουλευτή και υπουργό. Και εγώ αυτά μου τρελαίνουν. Να κόσμο τον Καμένο να λέει για τα δάνεια τη Νέα Δημοκρατία. Τρελαίνομαι. Δηλαδή, πού ήταν ο Καμένο περαστικό, δεν είδε φω και μπήκε. Και δεν ήταν. Οι πολιτικοί έχουν μια αίσθηση ότι ο κόσμο ξεχνάει. Και η αλήθεια είναι ότι ξεχνάει κατά καιρού. Αυτό έχει κατά καιρού. Ο Έλληνα ξεχνάει πάρα πολύ γρήγορα. Ο Έλληνας έχει μνήμη χρυσόψαρου. Αυτό δεν το λέω εγώ, μια και λέγαμε την ελληνική αγωγή και τα αρχαία ελληνικά. Στον Πλάτωνα υπάρχει ένα καταπληκτικό. Έχει πολλά ωραία. Ο Πλάτωνα έχει ένα καταπληκτικό όμως διάλογο που ονομάζεται Τίμεος. Εκεί είναι και η Ατλαντίδα και αυτά. Λοιπόν, έχει μια σκηνή που είναι λες και την έχει γράψει για μας σήμερα. Είναι ο Σόλων, συναντάει τον ιερέα της θεάς Νιήθ. Στην πόλη Σαΐς της αρχαίας Αιγύπτου. Και τον συναντάει ο ιερέας, τον βλέπει, ακούει, μιλάει ελληνικά και του λέει: «Ω Σόλων, Σόλων, Έλληνες, αΐ παιδες εστε. Εσείς οι Έλληνες είστε πάντα παιδιά. Γιατί είστε πάντα παιδιά, γιατί τα ξεχνάτε όλα γρήγορα. Και έχετε ξεχάσει ότι αυτά». Και έχετε μια ιστορία, ας πούμε, η Ατλαντίδος, η καταστροφή. Διαχρονικότητα. Λοιπόν, η αφετηρία όμως του συλλογισμού του Αιγυπτίου ήταν ότι ο Έλληνας είναι αυτό που ξεχνάει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν τα ξεχνάμε όλα. Και ψηφίζει. Εδώ σήμερα έχουμε ξεχάσει περισσότερο ότι ο Τσίπρας ήταν στην πλατεία των αγανακτισμένων, παραδείγματος χάρη. Ένα παράδειγμα του συλλαλητήριου. Τι λένε σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ? Λοιπόν, εμείς τη Δευτέρα που γιορτάζουμε 20 χρόνια, βγάζουμε ένα best of κακά κορίτσια 20 χρόνια. Ωραία. Η πρώτη συνέντευξη, το πρώτο κομματάκι, γιατί δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος, ήταν ο Τσίπρας, καλεσμένος μας, ως υποψήφιος δήμαρχος της Αθήνας. Τότε. Μεγάλο ταλέντο. Όπου έλεγε: «Δεν θα κατέβω ποτέ στην κεντρική πολιτική». Έλα, ναι, ναι, ναι. Είναι η πρώτη συνέντευξη. Είναι κομμένη ατάκα αυτή. Κατά με το παίξει αυτό στο δοχτάρι και λέμε: «Τι να κατέβω, λέει, να κάνω, μωρέ, τι να κατέβω να κάνω». Λοιπόν, ο Τσιμπάσκος είναι φοβερό πρόσωπο. Ξέρετε, λένε από χθες του ΣΥΡΙΖΑ: «Παπαδημούλη, Τσίπρα, Δανακόπουλο κλπ». Μα ποιο συλλαλητήριο, αυτό ήταν η ακραία τη Χρυσή Αυγή. Δεν τρέπονται τη Νέα Δημοκρατία που πήγαν οι βουλευτές στο συλλαλητήριο που ήταν και χρυσαυγίτες. Το ακούζω αυτό, το λένε συνέχεια. Και ξεχνάνε, ρε παιδιά, ότι στην πλατεία των αγανακτισμένων στο Σύνταγμα, στο οποίο είχαν τραπεζάκι στη μέση νυχθημερών, ο Τσακαλώτος, ο Κατρούγκαλος, ο Φίλης, πέρναγε ο Τσίπρας, ήταν εκεί τότε ο Βαρουφάκης που ακόμα ήταν δικός τους. Τα θυμάσαι αυτά καθόλου τα παιδιά? Ναι, ναι, τα θυμόμαστε. Ήταν η άνω πλατεία και η κάτω πλατεία. Στην μια πλευρά η αριστερά, στην άλλη η Χρυσή Αυγή. Και κάναμε αυτή τη διαδήλωση. Κράτος, ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν το έχει ζήσει αυτό και αυτό δεν ήταν στιγμιαία, ήταν μια μέρα,
Ήταν μερικοί μήνες, αν θυμάσαι, να κατασκηνώσει το Σύνταγμα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, το τέλος κατέληξε. Ναι. Μια καμιά δεκαριά είχαν κάτι σόβρα καπλωμένα. Αυτό το τέλος. Αλλά στην αρχή ήταν αυτοί μαζεμένοι, άνω και κάτω πλατεία. Λοιπόν, επειδή εσύ λες τα πράγματα με το όνομά του, θέλουμε να σε ρωτήσουμε κάτι. Ναι. Γεωργάκης Παπανδρέου, ναι. Πού έφτασε την Ελλάδα εδώ. Και τον καλούν στα ξένα πανεπιστήμια και του πληρώνουν δεν ξέρω πόσα. Και το Βαρουφάκη. Βαρουφάκης. Που όσο φάνηκε, δεν ήξερε και πολλά πράγματα πάνω. Στο χαρτοφυλάκιό του. Πώς τους πληρώνουν για να κάνουν. Θέλω να είμαι καθαρός, καθαρός. Δεν συγκρίνω τους δύο. Όχι, αλλά να μας πει για τον καθένα ξεχωριστά πώς γίνεται. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος βεβαίως έκανε. Δηλαδή, ποιο είναι το μεγάλο του λάθος. Το μεγάλο του λάθος ήταν ότι του είπε ο Κώστας Καραμαλής. Κοίταξε να δεις, πρόεδρε, έχουμε πρόβλημα. Είμαι στο στόχαστρο των αγορών. Πρέπει να πάρω μέτρα, βάλει λίγο πλάτη. Αυτό αντί να πει ναι, είπε θέλω εκλογές και μετά έκανε εκλογές, λέει ότι λεφτά υπάρχουν. Αυτό ήταν το μεγάλο του λάθος. Μετά μόλις εξελέγει. Αντί να πάρει τα μέτρα που είχε συμφωνήσει ο Παπαθανασίου με την Κομισιόν και αν τα είχαμε πάρει γρήγορα, μπορεί και να γλιτώναμε το μνημόνιο, αυτό άρχισε να μοιράζει λεφτά. Μετά ξέφυγαν τα spread, δεν μπορούσαμε να δανειστούμε και μετά μας πήρε κάτω βόλτα και μας σήκωσε. Μετά βεβαίως πέραψε ένα μνημόνιο, το οποίο εμβάλλον κατάλαβε τι υπέγραψε, διότι οι στόχοι που είχε βάλει μέσα ήταν τελείως ανεδαφικοί. Για να καταλάβετε, το πρώτο μνημόνιο είχε μέσω 4,5% επιτόκιο και 3 χρόνια διάρκεια. Και τώρα είμαστε στο κάτω από 1% επιτόκιο και 50 χρόνια διάρκεια. Για να τα καταφέρουμε. Δηλαδή, ήμασταν εκτός τόπιο χρόνου. Λοιπόν, όμως και πέντε πράγματα προσπάθησε να κάνει. Έκανε, ξέρω εγώ, το Open Gov. Ήταν μια ωραία ιδέα. Έκανε τη διάβγεια. Εγώ δεν θέλω, ξέρεις, εγώ θέλω πάντα να πιστώνω στους πολιτικούς και τα καλά. Δεν λέω όλοι για την καταστροφή, οι προδότες και τέτοια, δεν μένω καθόλου. Λοιπόν, έκανε τη διάβγεια. Η διάβγεια είναι του Γιώργου Παπανδρέου. Καλό. Επί Πρωθυπουργίας του έχει ψηφίστηκε ο νόμος Διαμαντοπούλου. Που ήταν ένα πολύ σημαντικό νόμο για τα ανώτατα πανεπιστήμια. Άρα δεν του βάζω μηδέν, αλλά στην του γενική βάζω εικόνα. Δύο. Του βάζω ένα στην γενική εικόνα έκανα αυτά τα λάθη, σας είπα. Ο άλλο, παιδιά δεν έχει. Ο άλλο είναι τώρα για Σούργιο, μιλάμε. Συγχωρείτε δηλαδή. Αυτοί πώ τον βάζουν να πειράζει. Ο άλλο πήγε στο Eurogroup και του είπε συγγνώμη, ήρθα να σου φάω τα λεφτά σα. Και του κάνε εντύπωση γιατί τα δώσανε. Δηλαδή. Δεν υπάρχει. Δεν είχε συνειδητοποίηση. Δεν είχε συνειδητοποίηση. Νόμιζα ότι εγώ με το στυλάκι μου. Ο Βαρουφάκη πιστεύω πάσχει από μία ασθένεια που λέει ότι είναι ναρκισισμό. Και πιστεύει ότι όταν θα έμπαινε στο Eurogroup. Από τη γοητεία του και μόνο, θα λιποθυμούσαν οι Υπουργοί Οικονομικών και θα ανοίγαν τα πορτοφόλια του. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Απλά... Η Λαγκάρτ πάντως έδειξε μια γοητεία. Κάτσε δεν φάνηκε να πληρώνει και τίποτα. Θα τα λέμε στο τζάμπε μας πήγε. Απλά πώς τον καλούν. Αυτό που είπε η Μαρία. Ωραία, οκ. Okay. Πώς τους καλούν. Κοιτάξτε, ο Βαρουφάκης είναι πάρα πολύ διάσημο πρόσωπο στο εξωτερικό. Γιατί το να καταφέρει να χάσει 150 δισεκατομμύρια σε 6 μήνες είναι δύσκολο πράγμα. Άρα τον καλούν να σου πει πώς. Δεν το έχει κάνει άλλο. Πώς απέτυχε. Και να του πει πώς απέτυχε. Με τον Τσίπρα δεν παρέα, αυτό εννοώ. Άρα για να δώσει μαθήματα από πολιτικού. Ναι, πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον γύρω του είναι από δύο κατηγορίες ανθρώπων. Ένα τμήμα τη αριστερά. Που εντάξει, οι αριστεροί είναι εξαιρετικοί σε ένα χώρο ουτοπία. Δεν καταλαβαίνουν πολύ καλά από την πραγματικότητα. Οπότε βλέπουν ένα αντισυστημικό τύπο με τα πουκάμισα έξω που είπε όχι στο Σόιμπλε και ξέρω τέτοια. Και σε αυτό το μια συμπάθεια, χωρίς να καταλαβαίνουν τι θα πει αυτό ακριβώς. Στο showman δηλαδή, παιδί. Και ένα μεγάλο κομμάτι που πάνε να δει ποιος είναι αυτός που κατάφερε να χάσει 150 εκατομμύρια σε 6 μήνες. Γιατί ο Βαρουφάκης, η ζημιά που έγινε την περίοδο Βαρουφάκη δεν έχει. Πώς πω, αν το αθροίσει με την ημέρα, δηλαδή ακόμα δεν καταλάβει, πες, χάσαμε μόνο τις αξίες των τραπεζών, τίποτα άλλο. Είχαμε, εμείς όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι, είχαμε μετοχές αξίας στο χαρτοφυλάκιό μας 35 δισεκατομμυρίων δραχμών. Αυτά παράλληλα από Τσίπρα το Σαμαρά. 35 δισεκατομμύρια ευρώ. 35.000 εκατομμύρια ευρώ. 35.000 εκατομμύρια ευρώ. Και μετά από 6 μήνες μετά τα capital controls και όλα αυτά που γίνανε, τις πουλήσαμε, δεν τις έχουμε πια, 4 δισεκατομμύρια. Βάλε τώρα 31.000 εκατομμύρια ευρώ και βάλε τις 180 μέρες του Βαρουφάκη και βάλε 31.000 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο αυτά. Μην βάλεις το ότι βγάλανε 35 δισεκατομμύρια από τις τράπεζες, μην βάλεις το πήραμε 86 δισεκατομμύρια δάνειο, βάλεις τα μόνο στις μετοχές που είναι το πιο μετρήσιμο. Και βάλε τώρα ανά ημέρα. Πόσα χάσαμε. Δείτε καλά το νούμερο πόσο είναι. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός είναι σαν να χάναμε την ημέρα μια Mercedes ο καθένας μας, παιδάκι. Μου είχαμε κάνει μια Mercedes, την χάναμε κάθε μέρα. Μην πέσουμε τον πόνο μας τώρα. Συγγνώμη, δεν θα βγούμε στις αγορές. Μας έχουν πρίξει. Πότε θα βγούμε σε αυτές τις αγορές. Εμείς ως κακά κορίτσια λέμε ότι θα βγούμε στις λαϊκές αγορές πάντως. Εντάξει, στις λαϊκές θα βγούμε σίγουρα. Αλλά τι θα γίνει με αυτές τις αγορές. Και στις πραγματικές θα βγούμε. Γιατί θα βγούμε. Γιατί άλλοι θέλουν να μας δώσουν άλλα λεφτά. Οπότε αφού δεν θέλουν οι άλλοι να μας δώσουν άλλα λεφτά. Θα βγούμε με το χέρι απλωμένο στις αγορές. Το θέμα είναι. Να καταλάβουμε τι θα πει αυτό. Ναι, τι θα πει αυτό. Δεν σημαίνει ότι τελειώνει το μνημόνιο. Το μνημόνιο θα είναι για πολλά. Δηλαδή. Εμείς που είμαστε σε αυτό το δωμάτιο. Ναι, δεν θα ζήσουμε την πλήν περιπτώσεως κάπου που θα είναι φοβερά κορακοζόητος. Δεν θα το ζήσουμε το.
Εγώ εύχομαι να είστε εσείς κορακοζόητες, δεν λέω τα ανάποδα. Όχι να είμαστε καλά. Πότε η Ελλάδα θα δει ανάπτυξη. Πότε θα δούμε ανάπτυξη. Ανάπτυξη θα δει όταν έρθει ο Μητσοτάκης. Δεν μπορεί να το τσίπα την παρθία. Ο Τσίπας είναι πώς είναι το σκιάχτρο. Κάτσε μωρέ. Ρε παιδάκι. Πολύ, πολύ, πολύ ναι. Πώς είναι το σκιάχτρο πάει να πει τώρα. Θα στο εξηγήσω απλά και το καταλάβεις. Για δύο λόγους δεν μπορεί να έρθουν επενδύσεις με τον Τσίπρα. Πρώτα απ' όλα έχει έρθει καμιά επένδυση εδώ ξανά τρία χρόνια. Ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργός περισσότερο από όταν ο Σαμαράς, περισσότερο από τον Αγίου Παπανδρέου. Έχεις δει μία επένδυση να γίνει στην Ελλάδα. Δεν έχεις δει τα τσαντήρια που κάνουν οι Ινδοί. Όλη η επένδυση που συζητάμε το ελληνικό, ναι. Του Σαμαρά δηλαδή, ναι. Και τα αεροδρόμια. Του Σαμαρά. Έχεις δει τρίτη. Όχι. Είναι τρία χρόνια πρωθυπουργός. Είναι περισσότερο χρόνο πρωθυπουργός από τον Σαμαρά. Πού είναι μία επένδυση του Τσίπρα. Μία ρε παιδάκι. Λέμε του Σαμαρά ελληνικό αεροδρόμιο. Δεν έχουμε τη μία του Τσίπρα. Δεν φύγει καμία. Μα δεν μπορεί να φέρει. Γιατί δεν μπορεί να φέρει. Πρόσεχε για πόσους λόγους. Πρώτον, γιατί έχει αυξήσει τόσο πολλούς φόρους και τις ασφαλιστικές φορές και έχει κάνει τόσο δύσκολο να βγάζει κέρδος στην Ελλάδα. Δεν λέει να πάει να φτάσει στην Ελλάδα. Σου λέει, εδώ φεύγουν οι αυτοί που είναι εδώ και. Δεύτερον, πόσο άλλο πρόβλημα έχει. Δεν τον πιστεύω ότι οι επενδυτές. Γιατί δεν τον πιστεύω τώρα. Γίναγε μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου και έλεγε θα κλείσουν την πρώτη αξιολόγηση τότε πολύ γρήγορα μέχρι τον Ιανουάριο. Μπήκαν αγόρασαν τράπεζες. Τα μεγάλα κεφάλαια. Ή αν θυμάστε την πρώτη αξιολόγηση έκλεισε ένα χρόνο μετά. Τον ένα χρόνο μετά που χάθηκε, έπεσε η αξία των μετοχών 70%. Όσοι είχαν αγοράσει ελληνικές μετοχές αυτά τα φάντα επενδυτικά τον Νοέμβριο του 2015 και τον Δεκέμβριο του 2015, τραπεζών, χάσανε 75-80% των χρημάτων τους. Όταν άλλος έχει εμπιστευτεί έναν άνθρωπο και χάσει το 80%, όταν τον ξαναπαίνει τηλέφωνο, του λέει να ξαναβάλει λεφτά, ξέρετε, λέει, δεν σηκώνω το τηλέφωνο. Δεν γίνεται, δεν τον εμπιστεύονται. Γιατί του κοροϊδεύσε γι' αυτό. Άρα ο Τσίπρας θέλει πολύ χρόνο τώρα για να πείσει όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι όχι, παιδιά, τώρα έχω αλλάξει και είμαι διαφορετικός Τσίπρας και είμαι. Μην βλέπετε που λέγαμε αυτά περί αριστεράς, τα έχουμε ξεχάσει. Θα λέει έξω. Έξω να ξέρετε, αυτά λένε. Θα πάνε. Ποια αριστερά τώρα, αυτά τα έχουμε κοροϊδεύει με τους ψηφοφόρους μας, εμείς τώρα είμαστε δεξιοί. Αυτό λένε έξω. Μπας και πάρουν καμιά επένδυση. Αλλά δεν τους πιστεύουν. Άρα με τον Τσίπρα δεν γίνεται. Κύριε Άδωνη. Έχεις παραγγελιά. Έχω παραγγελιά. Η σύζυγό σας, Μανολίδου. Μαρία μου. Λοιπόν, να πει ο Άδωνης για το σεμινάριο ρητορικής. Α, ναι. Μιλάμε για μάνατζερ, έτσι, κανονικά. Ναι, ναι. Μάνατζερ, μωρέ, τώρα. Μέσα σε όλα όσα κάνω. Μέσα σε όλα όσα κάνω στην ελληνική αγωγή, κάνουμε και. Κάνω εγώ δηλαδή, μάθημα ρητορικής. Πώς προέκυψε αυτό. Μία μέρα στην εκπομπή μου, εκεί που έλεγα τα βιβλία, διάβαζα ένα κείμενο από τον Ισοκράτη. Και λέω, ρε παιδάκι μου, τι κρίμα, λέω, σε όλο τον κόμμα να κάνουν public speaking και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Και debate και τα λοιπά, και στην Ελλάδα μην το ξέρουμε. Εξαιρετικό μάθημα, μου αρέσει, ναι. Ενδιαφέρον. Λέω, θα πάμε, λέω, να κάνουμε στην ελληνική αγωγή. Το αποφασίζω τώρα, μάθημα ρητορική, να δούμε πώς το κάνουν οι αρχαίοι Έλληνες και να αναπτύξουμε κι εμείς αυτή την ιδιότητα και την ικανότητα κτλ. Παιδιά, έγινε χαμός. Δηλαδή γίνεται. Στον πρώτο κύκλο που έκανα, είχα 200 εγγραφές. 200. Από τότε το κάνω σε σταθερή βάση. Έχω κάνει ήδη φέτος 2. Άρα τι, τρίτο. Μαθαίνετε τι τον κόσμο. Είναι ένα 8ωρο μάθημα το σύνολο. Όπως το κάνουμε τώρα δηλαδή, Σάββατο απόγευμα, Κυριακή πρωί, δηλαδή Σάββατο 6 με 10 το βράδυ και Κυριακή πρωί 10 με 2. Και αφού τους κάνω στην αρχή μια θεωρία της ρητορικής, πώς προέκυψε η ρητορική και ότι είναι η ρητορική, και ότι είναι μερικά κλειδιά, ποια είναι τα κόλπα, πώς να στέκονται, τι επιχειρήματα να προτιμούν. Πώς να μιλάς σε κοινό δηλαδή είναι αυτό, έτσι. Πώς να πείθεις το κοινό. Μετά τους ανεβάζω όλους τους μαθητές πάνω και κάνουν μεταξύ τους debate, κάνουν ομιλίες. Ψηφίζουμε από κάτω. Θα έρθω. Λοιπόν, το γράφουμε σε κάμερα, δεν βγαίνουν αυτά έξω φυσικά, είναι μόνο μεταξύ μας, δεν έχει ποτέ από κανέναν. Αλλά σου δίνουμε μετά και σε mail το βίντεο που βλέπεις εσύ πώς μίλησες. Πάμε να πούμε πάλι το τηλέφωνο της σχολής για να γραφτείτε στη ρητορική. 2-10, η ρητορική, αν θυμάμαι καλά, είναι 10-11 Φεβρουαρίου, 9-10, κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι. Μετά την πίτα μου, γιατί η πίτα μου είναι 5 Φεβρουαρίου, δεν το ξεχάσω. Λοιπόν, είμαστε καλεσμένοι στην πίτα. Φυσικά, εννοείται. Να κάνετε και ένα ρεπορτάζ. Να σου πω κάτι. Τόσες πίτες που πας, δεν τις βαρέθηκες να κάνεις και στη δική σου σχολή πίτα. Όχι σχολή. Η πίτα γίνεται και το πολιτικό μου γραφείο, το κάνουμε στο Κάραβελ. Ναι. Θυμάσαι που είχα κάνει πέσει ότι ήταν, έχει γίνει χαμός. Φέτος πήγαμε στο Κάραβελ που είναι πιο μεγάλος χώρος, γιατί χθες πέρσι πολλοί ταλαιπωρηθήκαν, ας πούμε, δεν είχαν, ήταν μέχρι το δρόμο έξω. Και το κάνουμε στο Κάραβελ 5 Φεβρουαρίου. Στις 6.30 ώρα το απόγευμα, λέει την άλλη Δευτέρα. Πόσες πίτες έχεις φάει τώρα τον τελευταίο καιρό? Καλά, κόβω πίτες ασταμάτητα. Και παρά την πλάκα με το ανάποδο μαχαίρι, ξέρεις τι έγινε φέτος με το μαχαίρι. Α, τι έγινε! Παιδιά, τι πλάκα. Λοιπόν, τέτοια ναι, πλάκα. Ναι, είδες, ξεχάσαμε το. Ναι. Για πες τη φωτογραφία λοιπόν, με το ανάποδο. Δεν έχει ξαναγίνει πια πλάκα. Έβγαλε πολύ ωραία φωτογραφία με τη σύζυγό λοιπόν, του και το μαχαίρι πάνω από τη Βασιλόπιτα ήταν λοιπόν, ανάποδο. Εδώ, παιδιά, είναι να σου κάτσει. Λέμε την ευγενία να βγάλω μια φωτογραφία για να βάλω. Είχαν βάλει περισσότερο πολιτική, μια οικογενειακή φωτογραφία με στιγμές, ας πούμε, από τις γιορτές, να βάλουμε την πίτα. Έτσι λοιπόν ο γιος μου ο Περσιάς, τον οποίο λατρεύω ειδήσει τον παρόδο,
Και είναι. Λέω να βγάλω εγώ φωτογραφία. Εντάξει, πες να βγάλω φωτογραφία. Στηνόμαστε εμείς να βγούμε φωτογραφία για να την βάλω στο Facebook. Με βγάλω φωτογραφία, πολύ ωραία φωτογραφία. Δεν πατρίω καθόλου κατά να πάω το μαχαίρι και δεν έκοβα την πίτα και την ώρα την πίτα. Την έκοβα μετά από δύο ώρες. Αφού πήγα τα τρώγα μου, δεν έκοβα την πίτα. Οπότε δεν χρειάστηκε να σου το μαχαίρι για να καταλάβω την ανάποδα. Ήταν η φωτογραφία για, για το Facebook. Έχουμε φάει, τελειώσει και όλο το οικογενειακό αυτό που είναι το ωραίο. Είμαι ψόφιο, έχω ξενιδίσει το πρώτο βράδυ. Πάω ξαπλώσω, κάτσα να το βάλω στο Facebook. Βάζω στο Facebook τη φωτογραφία με την πίτα και πάμε. Κοιμήθηκα. Και το πρωί είχα μόνο. Ξυπνάω το πρωί, ανοίγω το Twitter. Χαμώ με την πίτα. Τι είναι. Βλέπω το Facebook είχε ξέρω 5.000 likes. Λέω κάπου 5.000 likes ένα βράδυ. Χαμώ, τι έγινε με την πίτα. Και ξαφνικά συνειδητοποιώ από κάτω που λέγανε όλοι μα γιατί. Όχι όλοι, μισή α πούμε, μα γιατί είναι το μαχαίρι ανάποδο. Μετά ότι εγώ βλέπω το μαχαίρι ανάποδο. Μετά δεν ζωζόταν, το είχε γίνει η μάχη. Παιδιά, με τι ασχολούμαστε. Μετά κάποιο έλεγε αυτό το φυτό που είναι δίπλα, πείτε μου αν είναι εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου και αν είναι ένθεση ή δεν είναι. Ήταν πραγματικό το φυτό, μην ανησυχεί καθόλου. Με τι ασχολούμαστε όμω. Είπαμε εντάξει, με τι ασχολούμαστε. Εντάξει, δεν έχει λίγο φλάκα. Δεν μπαίνω αυτά τώρα. Αυτά είναι για αστείο. Θέλω να πω ότι στα social media. Μάλλον τα social media πρέπει να μάθει να τα παίρνει και πολύ τα σοβαρά. Έχουν και ένα στοιχείο τρολαρίματο, έχουν και στοιχείο χιούμορ. Πλάκα είχε και εγώ γέλασα. Μετά πήγα να κόψω την άλλη μέρα την πίτα στο γραφείο μου στο κόμμα. Έβαλε επειδή το μαχαίρι ανάποδα στην αρχή για να γίνει, για να γίνει φασαρία. Αλλά στι 5 Φεβρουαρίου στο Κάραβελ θα το κόψω με το μαχαίρι ευθεία, μην ανησυχούν. Ναι. Να σε ρωτήσουμε κάτι. Όταν στην τηλεόραση, στα βιβλία κλπ. Έχει ένα δικό σου μοναδικό στυλ. Τώρα δεν πουλάω πια βιβλία, το έχω κόψει. Εντάξει, αυτή είναι η στεναχωριά. Παλιά όμως, ναι. Είχες το ζούσες το ρόλο. Ξεκινούσες από. Λείψει, ήταν δηλαδή. Ένα κρεσέντο, δηλαδή ήταν ρόλος. Ήταν ναι, ναι, ναι. Ρητορική, ήταν. Δεν ξέρω. Λοιπόν, μου λείπει η δουλειά μου. Σου έχει λείψει αυτό, ε. Ναι, ναι, μου λείπει η δουλειά μου. Δεν άμασα πάρα πολύ αυτές τις εκπομπές. Έκανα για πάρα πολλά χρόνια και με βοήθησαν στη ζωή μου και επαγγελματικά και στην πολιτική. Που ναι, ότι έμαθα πώς να κινούμε το γυαλί. Γιατί εγώ την τηλεόραση έχω μάθει να τη δουλεύω. Έχω μάθει λέει, τι πρέπει να κάνεις για να έχεις τηλεφωνήματα, τι θα κάνεις και δεν θα έχεις τηλεφωνήματα. Λέει, το έχω μάθει πολύ καλά τώρα. Είναι ήπιος, ξαφνικά τραβάει μια κορώνα. Αλλά τώρα δυστυχώς δεν κάνω πια τσίκο με τα βιβλία. Έχω μια μικρή σκέψη, το ανακοινώνω εδώ και μην είχαμε πολιτικά, επειδή βλέπω την εφημερίδα σας που κάνει αυτή την εκπληκτική προφορά με την ιστορία του Χάμοντ για την ιστορία της Μακεδονίας από τις εκδόσεις Μαλιάρης που είναι, τώρα σας το λέω, είναι το top. Δηλαδή δεν υπάρχει κορυφή, α πούμε. Δηλαδή αν δεν έχετε πάρει παραπολιτικά με αυτό το δώρο, είναι το τέλειο. Μήπως μετά κάνω ένα-δύο-τρεις εκπομπές λόγω Σκοπιανού μόνο για τα βιβλία του Χάμοντ αφού τελειώσει η προφορά από την εφημερίδα, γιατί όντως είναι προφορά της πολύ ωραία. Έχει, ο Χάμοντ έχει γράψει με πολύ συνέστημα αλλά και με ιστορική ακρίβεια, είναι καταπληκτική ιστορία. Σου λείπει σύζυγός από την τηλεόραση? Εκεί ήταν ένα προσωπικό της θέμα, εκείνη ανακατέφθηκε, εκείνης δεν της λείπει, οπότε δεν μου πέφτει λόγος. Κάτσε τώρα, είσαστε ένα σπίτι από ό,τι ξέρω που τα μοιράζεστε όλα. Δεν αφήνετε. Η ευγενία την τηλεόραση μπήκε μόνο για ένα σκοπό. Για να βρει χρήματα που ήθελε για να πληρώσει δάνεια και υποχρεώσει που είχε το παρελθόν. Τα πλήρωσε και πήγε παρακάτω. Δεν ήταν κάτι που ήθελε να κάνει διαρκώς. Δεν τη άρεσε δηλαδή. Δεν ήταν αυτό ο σκοπό καθόλου τηλεόραση. Ποτέ ίσα που την δημιουργούσε και. Άγχος. Ναι, πίεση. Και έκθεση ίσως. Ναι, εγώ α πούμε είμαι πάρα πολύ. Ότι και να μου πούνε κάτι, α πούμε, πήγε το ανάποδο μαχαίρι που λέγαμε προηγουμένως. Ή για να με κατηγορήσουν ή για να με βρίσουν, δεν με νοιάζει καθόλου. Τι να αυτή μου μπαίνει, τι μου βγαίνει. Η Βιεννή τα παίρνει πιο βαθιά μέσα της. Υπάρχει μια κριτική που σε έχει πληγώσει στα τόσα χρόνια της πολιτικής σου καριέρας? Καλά. Πολλά πράγματα σε ενοχλούν. Άμα σε αδικούν συστηματικά και σου λένε απίστευτες ανοησίες, προφανώς. Αλλά ξέρεις ότι όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, εκτίθεσαι. Αυτή που εκτίθεσαι, σε κάποιους αρέσει, κάποιους δεν αρέσει. Τώρα μέσα και κάποιος όπως εγώ που είμαι και λίγο προκλητικός. Αυτό θα είναι πιο. Αυτό είναι θέμα χαρακτήρα το προκλητικό, γιατί όντως πολλές φορές είσαι. Ή πιστεύεις ότι πρέπει να, κοίταξε, να είσαι. Πρώτον, χρειάζεται. Πρώτον και κυριότερον, δεν μου αρέσουν καθόλου οι στρογγυλοί πολιτικοί. Δεν τους ψήφιζα ποτέ και δεν μου αρέσουν. Κυρίως διότι πιστεύω ότι για να γίνει κάποιος στην πολιτική στρογγυλός, δηλαδή να έχει αυτό που λέμε πολύ ψηλή δημοφιλία, δεν πρέπει να ενοχλεί κανέναν. Αν δεν ενοχλείς κανέναν, δεν λύνεις κανένα πρόβλημα. Γιατί πρόβλημα να το λύσεις χωρίς κάποιος να ενοχληθεί δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Όλα τα προβλήματα. Αν πας να τα λύσεις, κάπως θα χαρεί, κάπως θα αναχωρηθεί. Άρα αν όλοι σε συμπαθούν, για μένα είναι προσωπικά δείγμα ότι δεν κάνεις απολύτως τίποτα. Είσαι μια φούσκα. Και αυτό δεν μου αρέσει. Τώρα, αν προσθέσεις ότι εγώ στην πολιτική δεν μπήκα ως επαγγελματίας πολιτικός. Εγώ ήμουνα στα βιβλία, έκανα τις εκπομπές μου, δηλαδή ο Κατζαφέρης μου λέει θέλω να γίνει εκπρόσωπος τύπου μου γιατί βλέπω ότι μιλάς ωραία και οι απόψεις μας περίπου ταυτίζονται. Εγώ στη Νέα Δημοκρατία ήμουνα, λέω τέλος πάντων, και ο Κατζαφέρης από τη Νέα Δημοκρατία ήτανε, ας πάω.
δεν ήταν αυτό ο σκοπό μου. Ήταν αυτό ο σκοπό μου να κάνω καριέρα στην πολιτική. Δεν θα αγαπάζει το λαϊκό ορθόδοξο ξένα μου. Δεν είναι. Άλλο μετά πώ τα αφαιρεί ζωή και προχώρησα και βγήκα και πήρα πολλέ ψήφου και μετά γίνονταν μνημόνιο και μετά μπήκα στο κρυσμαδί μου. Άλλαξε το πράγμα. Λοιπόν, επειδή δεν ήμουν λοιπόν από την αρχή επαγγελματία πολιτικό, είχα προαποφασίσει ότι δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που λέμε ξύλινο πολιτικό λόγο. Και τον βαριέμαι και τον θεωρώ τρομερά ψεύτικο. Και δεν εκφράζει τελικά. Να, το αν πείθει, δεν είμαι σίγουρος, γιατί άμα είσαι λίγο ξύλινος, είσαι πάντα πολύ προστατευμένος. Αν ως χάρη ένας που είναι ξύλινος, έχει σίγουρα πολύ μεγαλύτερη δημοφιλία από μένα. Εγώ, ας πούμε τώρα, αν δεις τις δημοσκοπήσεις μου, έχω καταπληκτική δημοφιλία στους δημοκράτες, πολύ ψηλή, και έχω μίσος αβεσαλία από τους Ριζαίους. Πολύ ψηλό. Άρα στο άθροισμα έχω πολλές αρνητικές γνώμες. Διότι όποιο ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, 90% θα πει δεν μου αρέσει. Αν όμως ήμουν πιο ήπιος, δεν θα είχα 90% που θα έλεγαν όχι ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγαν το 40% όχι. Άρα θα είχα και από εκεί ένα μεγάλο ποσοστό να ανεβάζει το γενικό μου ποσοστό. Άρα, αν τελικά σου ξαναλέω, ο βασικός σκοπός να ανεβάζει αυτό το δείκτη, θα είσαι γενικώς λίγο κομιλφό, να σου πω. Εγώ έχω επιλέξει το άλλο γιατί η πολιτική μου αρέσει, αλλά μου αρέσει να μην με αλλάξει κιόλας. Μ' αρέσει να. Εγώ. Με στη Βουλή έχεις αντιπάθειες από συναδέρφους. Όχι σίγουρα. Του ίδιου κόμματος. Και του ίδιου κόμματος και άλλων κομμάτων. Η Βουλή είναι μια μικρή κοινωνία. Άλλοι, με άλλους ταιριάζει, με άλλους δεν ταιριάζει. Με άλλους συμπαθιέσαι περισσότερο, με άλλους δεν συμπαθιέσαι. Αλίμονο. Δεν είναι ότι είμαστε όλοι. Ούτε ότι είμαστε αγαπημένοι όλοι του ενός κόμματος. Ούτε ότι δεν έχουμε κανένα που να μας συμπαθεί, που να τους συμπαθούμε σε άλλα κόμματα. Είναι μια μικρή κοινωνία. Μιλάμε μεταξύ μας, γνωριζόμαστε. Με κάποιους ταιριάζουν τα χρώματα, με κάποιους όχι. Ποια προσωπικότητα από αυτές που έχεις γνωρίσει γενικότερα στη ζωή σου σε έχει εντυπωσιάσει για κάποιο λόγο ή από την πολιτική ή από οποιοδήποτε άλλο χώρο? Καλά, στην πολιτική είναι γνωστές οι αγάπες μου, εμένα δεν είναι κρυφές. Ο πολιτικός που εγώ θαυμάζω είναι ο Αντώνης Σαμαράς, θα δεν συζητείτε. Μιλάμε για statesman πολιτικό, τα μεγάλη πέτρη πρωθυπουργού ήταν τα πρωθυπουργάρα. Ο κόσμος δεν έχει αυτή την εντύπωση πάντως, έτσι. Και, λοιπόν, και ο κόσμος ψήφισε να σταυρωθεί ο Ιησούς, δεν πει αυτό. Και να πιει το κόνιο Σοκράτης. Μην τρελαθούμε. Ο πρωθυπουργός Σαμαράς ήταν πρωθυπουργάρα. Σήμερα δε, στις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει για το ποιος ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός στην εποχή της κρίσης, σε όλο Σαμαράς κερδίζει με πολύ μεγάλη διαφορά. Σήμερα. Το 2015 όχι. Σήμερα καταλαβαίνουν όλοι ότι κάτι καλό έκανε ο άνθρωπος τότε. Αληθεύει. Και ήταν μεγάλο ατύχημα ότι έπεσε. Ναι, αληθεύει ότι είχε μία δυναμική η Ελλάδα και όντως είχαν αρχίσει να γίνονται επενδύσεις. Δεν συζητείτε αυτό. Σας είπα το ελληνικό, σας είπα τα αεροδρόμια. Είναι μόνο δύο, είχαν ξεκινήσει, όταν η Hewlett Packard, όταν η Microsoft. Αυτά κυρωθήκανε. Τι λέτε τώρα. Τα επιτόκια που τώρα φτάνουμε είναι αυτά που είχαμε το 2014. Άμα δείτε τις προβλέψεις των ξένων οίκων που τώρα τους αποθεώνει ο Τσίπας και λέει τι καλά μας τα λένε. Α, ίδιοι ξένοι οίκοι τρία χρόνια πριν τα λέγανε τα ίδια για την κυβέρνηση Σαμαρά. Χάσαμε τρία χρόνια χωρίς λόγο. Μόνο και μόνο για να γίνει ο Τσίπας πρωθυπουργός. Και άμα γινόταν ένα χρόνο αργότερα θα γινόταν. Λέει. Θα γινόταν. Αφού ήταν, είχε το και καβαλήσει. Δεν είχε περίπτωση. Θα γινόταν ένα χρόνο αργότερα. Θα είχαν βγει στις αγορές. Δεν θα χάσει τα 100 δισεκατομμύρια, θα ήμασταν όλοι καλύτερα και αυτός καλύτερα θα ήταν. Και αυτός καλύτερα θα ήταν. Αλλά εκεί η αδημονία του να γίνει πρωθυπουργός εκείνη την ώρα πήγε και έξω την κυβέρνηση. Άσε το άλλο που λένε τη Χρυσή Αυγή το συλλαλητήριο χθες και ξεχνάνε ότι το Σαμαρά τον ρίξανε και το Βενιζέλο μαζί με τους ψήφους της Χρυσής Αυγής. Ούτε αυτό δεν θυμούνται. Λοιπόν, να πούμε η νικήτρια είναι η Σακά Αργυρό. Να ξαναθυμίσουμε ότι η πίτα σου είναι. Λοιπόν, η πίτα είναι. 5 κάτσε, Φεβρουαρίου. Κάτσε όμως, θα έχει ένα κομμάτι για όλους μας. Βεβαίως. Θα έχει ένα κομμάτι για όσο και να έρθετε, θα έχει ένα κομμάτι για όλους. Το έχουμε προβλέψει. Λοιπόν, 5 Φεβρουαρίου, Δευτέρα, στο Κάραβελ, 6:30 το απόγευμα. Ωραία. Επίσης. Αν πείτε. Και η ρητορική είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου, 10-11 νομίζω βγαίνει. Στην ελληνική αγωγή 2-10-52-21-30-14. Και ένα site υπάρχει για τη σχολή. Για το ελληνικεαγωγή.gr. Και μεθαύριο, λέει Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, θα έχω το μάθημα για τη Μακεδονία. Και το Μεγαλέξανδρο και τη Μακεδονία που θα γραφεί. Πολύ ωραία. Μπορεί να έρθει και για μία φορά, λένε. Να πληρώσουμε μόνο για μία φορά. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που σε τσακώσαμε και ήρθε επιτέλου εδώ. Επιτέλου. Η αλήθεια είναι πω είχα ακυρώσει εγώ μερικέ φορέ, αλλά έχω πολύ περίεργο πρόγραμμα. Λοιπόν, ραντεβού αύριο 3 με 5, μην λείψει κανείς για τους γνωστούς. Θα βάλουμε απουσίες. Άδωνης Γεωργιάδης, καλεσμένος στα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια τα λατρεύουμε.